μαθήματα, δευτερεύοντα αλλά και κύρια όπου λείπουν καθηγητές, όπως είναι αγγλικό. Μερικά τμήματα κάνουν 5 ώρα, μερικά 6 ώρα, μερικά 4 ώρα, 7 ώρα. Δεν έχουμε συγκεκριμένο πρόγραμμα ακόμα. Με τη θέρμανση έχει ακουστεί ότι θα ανοίγουν το καλοριφέρ 2 ώρες την ημέρα. Αυτό το θεωρούμε άκρως απαράδεκτο, είναι επί 2022. Θέλουμε δωρεάν θέρμανση σε όλους, για όλα τα σχολεία. Με την Τράπεζα Αφεμάτων τι να πούμε, ότι το 50% την προηγούμενη χρονιά έγραψε κάτω από τη βάση, ότι δεν πρέπει να ξαναπεράσει, πιστεύουμε ότι είναι αυτονόητο. Παίρνουμε αποφάσεις σε κάθε σχολείο, συσπηρωμένα με τη συντονιστική μας, βγαίνουμε έξω, φωνάζουμε. Χιλιάδες κενά υπάρχουν ακόμα στην εκπαίδευση. Φέτος έχουμε και πρωτοφανές νούμερο 15-20% περίπου να έχουν παραιτηθεί των αναπληρωτών από τις τεράστιες δυσκολίες να μένουν σε κάποιο σπίτι να μείνουν. Και βέβαια και οι συνάδελφοι που είναι στα σχολεία είναι εξουθενωμένοι, εξαθλειωμένοι. Σκεφτείτε ότι ένας νεοδιορισμένος εκπαιδευτικός παίρνει 737 ευρώ το μήνα. Είναι απαράδεκτο το 2022 να μιλάμε για το αν κάποιο σχολείο θα έχει ρεύμα ή πόσα χρωστάει στο ρεύμα ή στο πετρέλαιο. Δηλαδή, αν ένα σχολείο δεν έχει να πληρώσει το ρεύμα, τι θα γίνει. Δεν μπορεί να εμπνεύσει εύκολα ό,τι και να κάνει. Και θα δώσουμε τη μάχη μας, όπως κάθε χρόνο ένας εκπαιδευτικός, όταν ζει σε ένα δωμάτιο τρόγλι σε ένα νησί, δεν έχει θέρμανση, βλέπει την οικογένειά του μια φορά το δίμηνο. Πρέπει άμεσα, και αυτό καλούμε όλο τον κόσμο και 9 Νοέμβρη στη μεγάλη απεργία, να απεργήσουμε για τα αυτονόητα, το πώς θα ζούμε αξιοπρεπώς και θα μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας με αξιοπρέπεια στο σχολείο.